Το ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έφτασε στο τέλος του. Μετά από 10 ημέρες γεμάτο προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις, συνολικά 70 ταινίες, 2 σεμινάρια σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με τη Σχολή Καλών Τεχνών, με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια για παιδιά δημοτικού και άτομα με αναπηρία. Ένα πλούσιο πρόγραμμα σε εκδηλώσεις αλλά και εκπλήξεις, με κυριότερη που συνέβη σήμερα το μεσημέρι. Σε αυτή λοιπόν εδώ την αίθουσα, η Ισμήνη Σαγκελαροπούλου, μία από τις σκηνοθέτες που συμμετέχει στη βάσκικη συμπαραγωγή, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον καλό της. Hello everyone. Today we have finally the ending of the 8th International Documentary Festival of the Peloponnese. Has been a huge success this year. We had more than 70 screenings and 2 workshops. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε τελικά μετά από τόσες αντικσότητες να πραγματοποιήσουμε το φεστιβάλ σε φυσικό χώρο. Φέτος μπορεί η προσέλευση να ήταν μειωμένη σε σχέση με την προ-κορονοϊού περίοδο, αλλά παραμένει ικανοποιητική. Σας ευχαριστούμε γενικά για την παρουσία σας και όλο αυτό το δεκαήμερο και θα σας δείξουμε κάποιες εικόνες, κάποιες στιγμές του φεστιβάλ που ίσως να ζήσατε, αλλά και που χάσατε. Γεια, είμαι η Στέλλα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης. Γεια, είμαι η Αριστεία. Γεια, είμαι η Βάσο. Για μένα το Peloton Fest είναι μια υπέροχη ευκαιρία να γνωρίσω και άλλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Είναι η φιλόξενη πόλη, οι φιλόξενοι άνθρωποι. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία στην οποία έχει σε επαφή με νέο κόσμο. Το Peloton Fest για μένα είναι μια μεγάλη παιδική χαρά. Οι σκηνοθέτες, οι σκηνοθέτηδες, οι συντελεστές. Περνάμε από στιγμές, το βίντεο είναι του Νίκου Μανίτσα και περνάμε στην παρουσίαση του σεμιναρίου μας και της ταινίας Between Elements, όπου 12 φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών με υπεύθυνη την καθηγήτρια Βίκη Μπέτσου υπό την επίβλεψη του Ολλανδού σκηνοθέτη Ρόμπεν Ρομπάουτ σε συνεργασία με το Σωματείο Ελλήνων Κινηματογραφιστών ολοκλήρωσαν ένα σπουδηλωτό ντοκιμαντέρ σε 10 ημέρες με πρωταγωνιστές καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής που ζουν στην Αθήνα. Θα ήθελαμε να καλέσουμε μαζί μας τον Ρόμπεν Ρομπάουτ ώστε να μας πει κάτι για το ντοκιμαντέρ και φυσικά μετά την προβολή θα καλέσουμε τους σκηνοθέτες μας πάνω για να μιλήσουν για τις ταινίες τους. Ρόμπεν. Good evening. I'm not a director and a supervisor of the students. They will be angry if I will be the director. The directors are over there. They come on stage after the film. But maybe a few words about the workshop. We did about 5 days in Athens. Did a first an introduction, masterclass. And the students were filming, were following characters, the six characters. And we did the editing here, which was a very good system, because they were completely focused on the last part. Previous year we had filming and editing here, and it was a big mix. I'm very happy with the result, you will see it, but mostly because I think from the 4 workshops I've given here, this one has really the best sound, so it's a pleasure to watch it and to hear it. And to hear it.
Λοιπόν, ο Ρόμπερτ έκανε μια διόρθωση, δεν είναι ο σκηνοθέτης, έχει δίκιο, είναι ο επόπτης αυτού του σεμιναρίου, δημιουργεί αυτού που θα παρακολουθήσετε, είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Αναφέρθηκε επίσης στα γυρίσματα, κάποιοι από των οποίων έγιναν από την Αθήνα και στο γεγονός ότι παρακολούθησαν αυτούς τους 5 καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής. Και ελπίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει όλους. Θα είναι πάρα πολύ καλό. So, maybe just a word about the films. They are students from the School of Fine Arts in Athens. And this is something I insisted, I want to see that. So they are artists and they make films about artists. They are not just recording, like some people do, or following the characters. No, they are interpreting, they are making an artistic film on an artistic profession. Ο Ρόμπερτ προσθέτει επίσης ότι οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είναι όλοι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, κάτι που κάνει ακόμα ενδιαφέρον, πιο ενδιαφέρον το όλο πείραμα, γιατί δεν θα δείτε απλά ανθρώπους οι οποίοι κάνουν γυρίσματα. Οι δημιουργοί είναι και άνθρωποι που δίνουν τη δική τους ερμηνεία, δίνουν τη δική τους ταυτότητα σε όλη την τέχνη και ελπίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε αυτή τη στιγμή το ντοκιμαντέρ και φυσικά, όπως είπα, οι σκηνοθέτες μας θα έρθουν μετά στη σκηνή ώστε να συζητήσουμε και αυτό που είδατε. The dancer was Sam Ilyan. Γεια σας και από μένα. Εγώ ονομαζόμαι Ντομένικα. Η συνεργάτης μου, Δάφνη, δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα, γι' αυτό θα μιλήσω εγώ. Εμείς συνεργαστήκαμε με τον Ζερόμ Καλουτά, ηθοποιό και τραγουδιστή. Η ταινία μας κινείται λίγο στον υπερβατικό και φυσικό κόσμο. Ήταν ένα πείραμα που μας πέτυχε, μπορώ να πω. Ήταν λίγο διαφορετικό ίσως από το ντοκιμαντέρ, αλλά νομίζω δούλεψε σχετικά καλά. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Δημήτρης Ντάμιαν Παπαλάμπρος, ένας καλλιτέχνης από τη Νιγηρία και τη Νέα Ορλεάνη, που εντοπίζει τον εαυτό του μέσα και την ταυτότητά του μέσα από τα πράγματα που κάνει και οι ρίζες του είναι κάτι που απλώνεται και τις ανακαλύπτει συνεχώς. For the workshop and all the whole team of the festival, I think it's been a great adventure. These kind of workshops, they cannot last longer than 10 days because then students are really very tired and teachers also, by the way. So, been a great experience. I hope that I will stay in touch with some of them at least, and that they will start to make a career in the arts, which is very difficult. And so I think you should give them a loud applause. Ελπίζει να κρατήσει και επαφή μαζί τους μεταγενέστερα και τους εύχεται ό,τι καλύτερο. Τους εύχεται μια σημαντική καριέρα στις τέχνες, αν και ξέρει μέσα του ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Μαλίν, would you give us the honor to give them the certificates? Έχουμε... τα παιδιά θα πάρουν... Ωραία, θα τα πάρουν μετά, συγγνώμη. Okay, then we'll give them later, because we're a bit behind. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, παιδιά. Ελπίζουμε να δούμε την ταινία σας και στο σπάνι μας στις επόμενες φορές. Θα συνεχίσουμε... Μείνε μαζί μας. Ντομένικα. Θα συνεχίσουμε με τρεις ταινίες βίντεο art.